Καλό το μεσημέρι. Η υπόθεση της Χρυσής Αυγής εξακολουθεί να ταλαιπωρεί ολόκληρη τη χώρα, ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, μεταξύ αυτών και τις ενόπλες δυνάμεις. Και μπορεί σε ό,τι αφορά τους ενεργεία στρατιωτικούς, η υπόθεση θεωρητικά τουλάχιστον να έχει κλείσει μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, από την οποία δεν προέκυψε κάποια εμφανής τουλάχιστον σχέση ενεργεία τελεχών με την οργάνωση. Εξακολουθεί όμως να ταλαιπωρεί, θα έλεγα, απόστατους και εφέδρους, καθώς η συζήτηση που είχε ανοίξει μετά από εκείνη τη διακήρυξη, στην οποία δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία, τη διακήρυξη εφέδρων εννοώ, συνεχίζεται και δημιουργεί έναν προβληματισμό. Έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολύ καλά την ιστορία της εφεδρείας, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με αυτόν τον χώρο. Είναι ο έφεδρος ταγματάρχης των καταδρομών, ο κύριος Αλέξανδρος Κόντος, πρόεδρος της Ένωσης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων. Καλώς ήρθατε, κύριε Κόντο. Και του Συνδέσμου Αθηναίων Καταδρομέων. Και του Συνδέσμου, νομίζω προηγήθηκαν οι καταδρομείς και μετά ήρθε ο ΨΕΤ, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Αυτοί φτιάξαν τον ΨΕΤ. Μάλιστα, καταδρομείς. Καταδρομείς. Ξέσπασε ένας φοβερός θόρυβος με αυτή την διακήρυξη, με αυτό το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε. Χαρακτηρίστηκε από πολλούς, ίσως με μια δόση υπερβολής, κυρίως από κυβερνητικούς κύκλους, ως ένα κείμενο εκτροπής. Το χειρότερο για εσάς όλους τους εφέδρους, και δεν είναι μόνο του ΨΕΔ, μιλάω για όλους τους εφέδρους, είναι ότι για πολλές μέρες όλοι σας μπήκατε στο ίδιο τσουβάλι. Πώς κρίνετε καταρχήν αυτή την κίνηση να δημοσιοποιηθεί αυτό το κείμενο? Ήταν μια λάθος κίνηση σε μια λάθος στιγμή. Αρκεί να σας πω ότι ο πρώτος απόϊχος ήταν ότι η μεγάλη επέτειος της μάχης της Σαλαμίνας κάθε χρόνο παρελάβουν εφέδροι. Έτσι, μπήκαμε στο πρόγραμμα λοιπόν, γιατί εκεί παρουσιάζονται όλοι οι πρεσβευτές από τις ξένες χώρες, όλοι οι στρατιωτικοί ακόλουθοι, όλα τα κανάλια. Mm-hmm. Η μάχη της Σαλαμίνας είναι μια τεράστια ελληνική επιτυχία. Και με πήρε ο τηλέφωνο ο Δήμαρχος στεναχωρημένος να μου ζητήσει συγγνώμη, αλλά λόγω της κατάστασης εναντίον των εφέδρων που επικρατούσε, προς αποφυγή μου λέει τυχόν επεισοδίων, δέχομαι πολύ μεγάλες πιέσεις να μην παρευρεθείτε. Χτες το βράδυ έγινε σύλληψη ενός προέδρου στα Γιάννενα, γιατί είχε μια κυνηγητική καραμπίνα. Στο Αγρίνιο. Είναι ένας άγνωστος μέχρι χτες, ανεξάρτητος σύνδεσμος εφέδρων. Τι θέλω να πω, στοχοποιήθηκε, κύριε Καρβουνόπουλε, η εφεδρεία. Συνολικά. Ένας ιερός θεσμός των ενόπλων δυνάμεων και του κράτους που λειτουργεί από το 1865 και μέχρι σήμερα δεν είχε καμία αντιπαλότητα, δεν είχε κάποια σκιά επάνω της, μόνο προσφοράς. Υπάρχει μια αμέλεια, ολιγορία από το κράτος. Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν πραγματοποιούν ετήσιο επιστρατευτικό πρόγραμμα εφέδρων. Ναι. Και είναι πάνω από 10 χρόνια. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά. Θα μου επιτρέψετε, επειδή αυτό το κείμενο προήλθε από μια συγκεκριμένη ένωση από την κοινότητα εφέδρων δικών δυνάμεων. Από μια ιστοσελίδα. Ναι, στην οποία ηγείται ο κύριος Ιωάννης Γιάκης και μας έχει στείλει μια δήλωση. Πρέπει να πω ότι ακόμα και η προαναγγελία της συνέντευξης σας φαίνεται ότι προκαλεί αντιδράσεις. Ο κ. Γιάκης λοιπόν μας έστειλε μια δήλωση, η οποία λέει, θα τη διαβάσω γρήγορα και θα συνεχίσουμε, ότι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν επακριβώς τα της εφεδρείας είναι οι αρμόδιες διευθύνσεις των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Θα ήθελα να ενημερώσω μερικούς οι οποίοι έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν όλο το σκηνικό των τελευταίων ημερών για να εξασφαλίσουν την καρέκλα τους, να σκύψουν ευλαβικά και να λασπολογήσουν, ότι η σκοφατική δυσφήμιση έχει σχέση με ποινικά αδικήματα. Η μεν κοινότητα εφέδρων ειδικών δυνάμεων θα αθωωθεί για όσα τις καταμαρτυρούν, εύκολο να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Οι δε δήμονες, όταν θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, θα κληθούν να αποδείξουν ότι δεν εκμεταλλεύονται καταστάσεις προς το δίον όφελος. Παρακαλώ να χρησιμοποιηθεί όπως δόθηκε τηλεφωνική έγκριση προς τον παρουσιαστή της εκπομπής. Αυτή είναι η δήλωση του κ. Τζιάκη. Επειδή αναφερθήκατε συνολικά στην εφεδρεία και επειδή είμαι σε αυτό το χώρο από το 1991, θα ήθελα να μου εξηγήσετε το εξής. Υπήρχε πάντα έτσι, αντιμετώπιζαν την εφεδρεία με κάποιο φόβο, θα έλεγα, την ενεργεία. Τον παρουσίαζαν ως ένα χώρο ο οποίος κινείται υπόπτος. Γιατί υπήρχε αυτή η αίσθηση? Αυτοί θα πρέπει να ερωτηθούν για ποιο λόγο η εφεδρεία βρίσκεται σε διάλυση στη χώρα μας και αν αυτό είναι εθνικά ωφέλιμο. Εδώ υπάρχουν ευθύνες.
Γιατί... Ξέρετε, για να τα λέμε όλα, να μην είμαστε από τα λόγια μου, σας παρουσίαζαν όποιος έλεγε ότι ασχολείται με την εφεδρεία, ήταν αυταπόδεικτα και ακροδεξιός. Περίπου έτσι το αντιμετώπιζαν. Δεν λέω ότι είναι έτσι, προς Θεού, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ίσως ήταν το κλίμα της εποχής. Ναι. Ίσως ήταν το κλίμα της εποχής και των κυβερνούντων. Θέλανε να δείξουν υπερδημοκράτες, αντιμιλιταριστές. Ήταν για πολιτικά συμφέροντα. Ναι. Εμείς, επειδή την χάνουμε αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Υποπτευόμενος Σύνδεσμος, επειδή την χάνουμε αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, από την Περιφέρεια Αττικής, από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, από το Δήμο Αθηναίων, από το Δήμο Παλαιοφαλήρου, από όλο τον κόσμο αναγνωρισμένη, δεν είναι δυνατόν να μην μας ενοχλεί μία προκήρυξη από ένα site, το οποίο δεν έχει, αυτή η οργάνωση δεν έχει καμία νομική υπόσταση, και να καλεί όλοι οι έφεδοι ειδικών δυνάμεων, καλούνται. Ποιοι είναι οι όλοι, με ποιους συνομίλησαν, από ποιους παίρνουν την έγκριση. Υπάρχει ένα χάος, θα μου επιτρέψετε να πω. Ναι. Τώρα και με αφορμή αυτό το θόρυβο που ξέσπασε, διαπιστώσαμε όλοι ότι υπάρχουν δεκάδες ενώσεις, λέσχες. Ανεξέλεγκτοι όλοι. Κοινότητες. Γιατί αυτός ο συνωστισμός. Γιατί δεν δουλεύει το κράτος. Γιατί δεν δουλεύει η επιστράτευση. Δεν μπορείς τον άλλο να τον παίρνεις 2 χρόνια, να τον κάνεις καταδρομέα και να τον αφήνεις. Εννοείται ότι δεν υπάρχει εφεδρεία επί της ουσίας από την πλευρά του κράτους. Δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει. Ποιοι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε, γιατί είναι για ένα θέμα που έχει άμεση σχέση επιχειρησιακά, με τα σχέδια. Επιχειρησιακά, κύριε Καρβουνόπουλε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολεμικά σχέδια. Αυτά επανδρώνονται όλα από την εφεδρεία. Όταν δεν εκπαιδεύεται η εφεδρεία των Ελλήνων, πώς θα φέρει νικηφόρα αποτελέσματα και όχι μόνο νεκρούς και ήττα και ταπείνωση. Αυτό είναι ένα τεράστιο εθνικό θέμα. Και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σοβαρά να σκύψει πάνω από τις ένοπλες δυνάμεις. Γιατί είναι δυνατόν να γίνεται εξαγγελία για τη νέα δομή δυνάμεων, των ενόπλων δυνάμεων, και να μην υπάρχει πουθενά η εφεδρεία. Όταν τα στρατόπεδα υπολειτουργούν, όταν το 1/4 των καλουμένων παρουσιάζονται, το καταλαβαίνετε ότι έχουμε μαύρη τρύπα στην εθνική άμυνα. Για να το καταλάβει και ο κόσμος, και ειδικά αυτός που δεν έχει άμεση σχέση με τις ενόπλες δυνάμεις, μας λέτε ότι ένας καταδρομέας, ένας άνδρας των ειδικών δυνάμεων, μόλις πάρει το απολυτήριό του, το ξεχνάμε. Είναι δυνατόν τις επίλεκτες δυνάμεις να μην τις μετεκπαιδεύεις? Δεν γίνεται καμία μετεκπαίδευση. Καμία. Δεν καλούν ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως λέει η κοινή λογική. Καμία. Δεν συζητώ για την πολεμική αεροπορία. Μηδέν. Δεν συζητώ για το πολεμικό ναυτικό. Μηδέν. Δεν υπάρχει καμία άλλη εκπαίδευση δηλαδή μετά το απολυτήριο. Τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Σαφώς υπάρχουν, αλλά δεν βλέπω να αποδίδονται. Επειδή δεν έχει προκύψει θέμα να χτυπήσουμε ξύλο. Ναι, αλλά πού θα πάνε αυτά τα παιδιά, αν θα χτυπήσει η σιρήνα όπως χτύπησαν χτες και δεν ακούστηκαν, γιατί κάθε χρόνο οι σιρήνες της πολιτικής προστασίας ηχούν, αλλά δεν τις ακούει κανείς και κανείς δεν τις φτιάχνει. Αυτή είναι η χώρα μας, αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δυναμικό εφέδρον και αναφέρομαι κυρίως στα παιδιά που επέλεξαν να πάνε στις ειδικές δυνάμεις. Όλοι αυτοί είναι πατριώτες εθελοντές. Συμφωνώ. Είναι δυνατά παιδιά. Και γι' αυτό θέλουν να προσφέρουν στην πατρίδα. Θέλουν να αυτοθυσιαστούν για την πατρίδα. Συνεχίζουν και μετά τη θητεία τους αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τους αρέσει. Ναι. Τους αρέσει. Είναι στο DNA τους, το κάνουμε. Να εκπαιδεύονται μόνοι τους. Και αναγκάζονται. Αναγκάζονται. Γιατί αφού κλείνουν τόσα στρατόπεδα, δεν ανοίγουν για την εφεδρεία. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούσαμε με το θέμα της εφεδρείας, έχετε έρθει σε επαφή, υποθέτω, με αρκετούς υπουργούς, υπουργούς, αρχηγούς. Με όλους. Έχει πέσει στο τραπέζι η πρόταση ότι πρέπει, παιδί μου, αυτό το δυναμικό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Τι σας λένε? Ναι, θα. Και γιατί δεν προχωράει, πιστεύετε? Δεν θέλουν. Έχετε εξηγήσει το γιατί το δεν θέλουν? Δεν πρέπει είναι να εύκολο. Έχει και ένα... δεν είναι εύκολο. Κάποια επιχειρήματα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, όπως ζητάμε με τις μελέτες που γνωρίζετε ότι έχουμε καταθέσει και όλοι τις κρίνουν ως άριστες, και μεταξύ αυτών κατορθώσαμε
πλέον να στρατεύονται υποχρεωτικά όσοι πρόκειται να υπηρετήσουν στα σώματα ασφαλείας. Ναι. Πηγαίναν αστράτευτοι. Ναι. Και γινόντουσαν στρατηγοί στην αστυνομία χωρίς να έχουν υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις. Το αποτέλεσμα το είδατε. Οι τέσσερις Αλβανοί ταλαιπώρησαν το ελληνικό κράτος επί τέσσερις μήνες και ορισμένοι διέφυγαν. Άρα επιχειρησιακά δεν είναι δυνατόν. Και ένα άλλο παράπονο να το πω. Πώς προσλαμβάνει το ελληνικό κράτος γυναίκες σε ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας αστράτευτες. Κατευθείαν στο ταμείο λοιπόν, εθελόντριες. Γιατί, χωρίς εξετάσεις, γιατί αυτές οι κυρίες που θέλουν να υπηρετήσουν τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας ως εθελόντριες δεν περνάνε μέσα από μια στρατιωτική θητεία που περνάνε και οι Έλληνες. Άρα η λύση, κατά τη γνώμη σας, θα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος ώστε όλες αυτές οι ενώσεις, λέσεις και κοινότητες εφέδρων που υπάρχουν να ενωθούν σε έναν οργανισμό ο οποίος θα υποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί. Υπάρχει διεύθυνση εφέδρων. Ναι. Τρία χρόνια δεν έχει στρατηγό. Εννοείται δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί ουσία. Δεν λειτουργεί. Απλά δεν ενδιαφέρεται αν φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια λέσχες, σύνδεσμοι, ενώσεις εφέδρων. Από πού παίρνουν άδεια όλοι αυτοί? Από ένα πρωτοδικείο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Ως σωματείο. Ως σωματείο. Από εκεί και πέρα όμως, όποιος θα φέρει στολή στρατιωτικού, θα πρέπει να ελέγχεται από τη στρατιωτική υπηρεσία, αν έχει τις προϋποθέσεις. Και ο νόμος ορίζει ότι δεν μπορεί να συνυπάρχουν απόστρατοι και έφεδροι, ρητά και κατηγορηματικά. Και έτσι δημιουργήθηκε και αυτό το πρόβλημα με την κοινότητα εφέδρων ενόπλων δυνάμεων. Γιατί οι λίγοι αυτοί απόστρατοι δεν πηγαίνουν στις 6-7 ενώσεις αποστράτων που υπάρχουν? Γιατί δεν ζητούν υποστήριξη από το κόμμα το πολιτικό που έχουν φτιάξει οι απόστρατοι και έρχονται και παρουσιάζονται ως διοικητές των εφέδρων? Δεν το ορίζει ο νόμος και δημιουργούνται συγκρούσεις, αντιπαλότητες και εμφύλιος παραγμός. Έχει την πολυτέλεια η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα καινούριο άτυπο εμφύλιο? Θα μας οδηγήσει πουθενά? Άρα ξέρετε ότι θα πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Άμυνας. Άμεσα, σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ. Ναι, να λύσει τα προβλήματα. Να κάνει διαβούλευση. Ναι. Δημοκρατία έχουμε. Να υπάρξει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Συμβούλιο Εφέδρων. Ναι. Οι εφεδροί, οι εκλεγμένοι, οι αναγνωρισμένοι να έχουν λόγο και άποψη για τις ένοπλες δυνάμεις. Με στόχο να φτάσουμε σε έναν οργανισμό ο οποίος θα λειτουργήσει μεραρχία εφέδρων, ας πούμε, για παράδειγμα, και θα εκπαιδεύεται υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Βεβαίως. Και θα διευκολύνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ακριβώς, θα ελέγχεται, θα βγάζουμε προγράμματα, θα ασκούμεθα, στρατόπεδα υπάρχουν παρατημένα. Γιατί να μην λειτουργήσει ο εθελοντισμός? Γιατί να πάει χαμένος? Όλα αυτά τα χρόνια σας διευκολύνουν στην εκπαίδευσή σας ή έχετε προβλήματα? Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια ότι για 10 συνεχή χρόνια είμαι θα η πρώτη που διοργανώσαμε τους Πανελλήνιους Στρατιωτικούς Αγώνες Εφέδρων. Μας διετήθηκε το ΚΕΔ, το Κέντρο των Θωρακισμένων, κάναμε ασκήσεις στα άρματα. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Καραπουνόπουλε, με δικά μας έξοδα, συμμετέχουμε σε όλες τις διεθνείς εκδηλώσεις στρατιωτικούς αγώνες. Έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο και είμαι θα η πρώτη που ανοίξαμε αυτή την προοπτική. Και με χαρά μας είδαμε ότι και άλλοι συνάδελφοι από άλλες πόλεις ακολουθούν τα ίδια βήματά μας. Είμαστε εμείς που μπήκαμε μέσα στο άγριο δάσος και ανοίξαμε αυτούς τους δρόμους. Αυτό θέλω να πω, εντάξει, οι αγώνες, πολύ καλό είναι η καλή μας πρωτοβουλία, αλλά είχατε κάποιες άλλες δραστηριότητες οι οποίες, ενώ έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν. Ποιος βρήκε το μαύρο κουτί του Γιάκοβλεφ που έπεσε στα πιέρια όρια όταν επί μία εβδομάδα το κράτος δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει, να το βρει? Εμείς. Ποιος βρήκε το φάντομ που έπεσε πρώτος? Και συμμετείχατε και ως δασοκομάντος σε δασοκομάντος. Ποιος έφτιαξε το σώμα των αερομεταφερομένων δασοκομάντος
σε 15 μέρες 16 ελικόπτερα, 2 σε 130, με συμμετοχή σε 1000 βασικές αποστολές, όταν οι Γκρίζοι Λύκοι και οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας κατέκαψαν την Ελλάδα. Ποιοι το φτιάξαν αυτό? Υπάρχει μια αντιπαλότητα από την ενεργεία, μια εχθρότητα θα έλεγα. Δεν σας στέλνουν μέσα στα πόδια τους, να το πω έτσι απλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει η λαθεμένη αυτή η αντίληψη. Μπορεί να υπάρχει τελευταία λόγω των απαράδεκτων μειώσεων που υπέστησαν οι ένστολοι. Είναι απαράδεκτα. Είναι εξευτελιστικά. Δεν μπορείς να έχεις στρατηγό με 1.500 ευρώ ή συνταξιούχο με 1.000-1.100. Αυτά τα πράγματα είναι αφρικανικά. Είναι απαράδεκτο. Κατανοούμε, αλλά από την άλλη στιγμή βιοτεχνίες και μαγαζιά κάθε μέρα, κύριε Καρβουνόπουλε, κλείνουν και τους κυνηγάνε όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς, οι τράπεζες, τα δάνεια. Έλληνες τρώνε στα συσίτια. Τα βράδια βλέπω στη γειτονιά που μένω αξιόλογους ανθρώπους να ψάχνουν τα σκουπίδια. Πιστεύετε ότι υπάρχει Έλληνας που του αρέσει αυτό το κατάντημα της χώρας μας? Όχι, ασφαλώς. Υπάρχουν ευθύνες και θα πρέπει να αναζητηθούν ποιοι μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Στην ώρα του. Κύριε μου, είπατε στην αρχή ότι δεν γίνονται ουσιαστικά επιστρατευτικές ασκήσεις. Τι εννοείτε ότι δεν γίνονται? Και είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Παίρνουμε τα κονδύλια από τον προϋπολογισμό που είναι υποχρεωτικά για να έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και τα μεταφέρουμε σε άλλους κωδικούς. Και έτσι δεν κάνουμε ασκήσεις επιστράτευσης. Βέβαια. Βέβαια. Και γι' αυτό παρουσιάστηκε αυτό το φαινόμενο του εθελοντισμού των καταδρομέων ιδιαίτερα. Να θέλουν για να τρέχουν Σαββατοκύριακο σε όλα τα βουνά να παίρνουν ασκήσεις με δικά τους έξοδα σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, ξέρετε, γιατί το θέμα της επιστράτευσης στην Ελλάδα είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί ανά πάση στιγμή να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι κάτι που... Τι τις έχεις ένοπλες δυνάμεις και κοστίζουν τόσα δισεκατομμύρια? Να είναι λειτουργικές, αποτρεπτικές και νικηφόρες αν χρειαστεί. Αν δεν έχεις ανθρώπινο δυναμικό προετοιμασμένο, θα οδηγηθείς στην ήττα, στην ταπείνωση και στην καταστροφή. Αυτή την ανησυχία εσείς οι δημοσιογράφοι που είστε τόσα χρόνια, απορώ πως δεν το αναδεικνύεται. Ναι, ίσως γιατί και εμείς είχαμε πέσει σε αυτή την παγίδα που σας προανέφερα ότι για πολλά χρόνια ο δικός σας ο χώρος αντιμετωπιζόταν λίγο περίεργα. Και ίσως είναι και καλό που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση τώρα. Μα από αυτό το κακό, φέδρων. Από αυτό το διασυρμό θα βγει κάτι καλό. Θα βγει κάτι καινούριο. Ότι κάτι, ναι, πρέπει να κάνουμε. Για να βγει κάτι καλό πρέπει να κινηθεί η πολιτεία από ό,τι φαίνεται. Και... θα την αναγκάσουμε την πολιτεία να βγει. Τώρα πια θα την αναγκάσουμε. Δεν πάει άλλο. Η αγανάκτηση του κόσμου είναι δεδομένη. Ο πατριωτισμός των Ελλήνων φάνηκε. Αυτά τα παιδιά, αυτοί οι πατριώτες, θέλαν να βγουν στο Σύνταγμα και αν ήταν δυνατόν, γιατί έτσι είμαστε εκπαιδευμένοι, να αυτοθυσιαστούμε για την πατρίδα και την Ελλάδα. Αυτό οι πολιτικοί δεν το καταλαβαίνουν. Ότι υπάρχει ένα DNA του 21 μέσα στους καταδρομείς που πρέπει κάτι να γίνει. Όταν τον απαξιίζει λοιπόν και δεν τον επιστρατεύεις, δεν τον υπολογίζεις, αλλά τον έχεις σαν ήλωτα φορολογούμενο, με καθημερινά μνημόνια μέτρα και τον ταπεινώνεις, κάπου πρέπει να εκτονωθεί αυτό, κύριε Καρβουνόπουλε. Δεν πάει άλλο. Δεν φταίνει οι έφεδροι, δεν φταίνει οι καταδρομές και το πνεύμα που μας μπολιάσανε οι άξιοι διοικητές μας. Φταίει το πολιτικό σύστημα που είναι σε αδράνεια. Αυτό πρέπει να παρακινήσουμε. Και αφού έχετε την τετάρτη εξουσία εσείς οι δημοσιογράφοι, θα πρέπει να μας βοηθήσετε, να βοηθήσετε την πατρίδα εννοώ. Επειδή αναφερθήκατε σε κονδύλια, ποιο είναι το κόστος για να αναστήσουμε την εφεδρεία, το πω έτσι απλά? Είναι το μικρότερο ισοδύναμο. Προσπαθώ να καταλάβω αν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί την οικονομική κρίση για να πει ότι, αν και κατάλαβα ότι το πρόβλημα έχει ξεκινήσει πολύ πριν έρθει η οικονομική κρίση. Βεβαίως, και δεν αντιμετωπίστηκε τότε. Θα αντιμετωπιστεί τώρα. Βεβαίως τώρα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γιατί ο Έλληνας επίστρατος έφεδρος ή ο κληρωτός στοιχίζει 8,5 ευρώ το μήνα. Είμαστε τελευταίοι στην κλίμακα αξιοπρέπειας του ΝΑΤΟ. Άμυστοι και ανασφάλιστοι, φορολογούμενοι πολίτες οπλίτες, με υποχρεώσεις ισόβιες και δικαιώματα μηδενικά. Αυτό
το λαθεμένο, το άρρωστο καθεστώς δεν πρέπει να παρακινήσει τη Βουλή, το Κοινοβούλιο, τους υπουργούς, την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση. Έλληνες είναι και αυτοί. Εμάς βέβαια οι πολιτικοί δεν μπορούν να μας κατανοήσουν, γιατί οι περισσότεροι απειλάγησαν των στρατιωτικών υποχρεώσεων και πλήρωσαν τότε 16.000 το υπόλοιπο της θητείας, δηλαδή 50 ευρώ. Πόσο υπουργός εμένα να με καταλάβει τον καταδρομέα τι του ζητάω. Με θεωρεί ούφο, εξωγήινο. Ενά όμως που φτάνω. Έχετε μελετήσει τι ισχύει σε άλλες χώρες σε ό,τι έχει να κάνει με την εφεδρεία? Πολύ ωραία ερώτηση. Έχετε κάποιο μοντέλο? Τώρα μιλάει ο έμπειρος στρατιωτικός συντάκτης. Για να πάμε λοιπόν στο Ισραήλ. 50 χρόνια πόλεμο έχει, κύριε Καρβουνόπουλε, και το 85% επάνδρωσης των Ισραηλινών είναι με εφέδρους. 50 χρόνια νικηφόρους πολέμους. Δεν είναι πετυχημένο το μοντέλο? Μικρό κόστος, λαϊκή συμμετοχή, όλοι, ο λαός ενωμένος με τις ένοπλες δυνάμεις, νικηφόρα αποτελέσματα. Να πάμε λίγο πιο μακριά, στην πλούσια Ελβετία, που έχει 500 χρόνια να κάνει πόλεμο. 500 χρόνια. 500 χρόνια. Ξέρετε ότι έκαναν 2 δημοψηφίσματα. Και αποφάσισαν υπέρ της, υπέρ τι? Της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Και τι άλλο? Για βοηθήστε με. Του πέρασαν συνταγματικά. Όλοι οι έφεδροι να έχουν οπλισμό και πυρομαχικά κατοίκων. Πού? Στην Ελβετία. Εδώ ψάχνει στο Αγρίνιο, ναι, να φυλακίσουν τον πρόεδρο τον έφεδρο, γιατί είχε μια καραμπίνα και ο άλλος είχε 3 φυσίγκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εκεί έφτασε η Ελλάδα τώρα. Να φοβόμαστε, να πούμε ότι είμαι θα έφεδροι, να μην μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, να μην μπορούμε να αλληλογραφήσουμε, γιατί τώρα όλα τα παρακολουθούν. Παρακολουθούν δηλαδή τους εφέδρους. Τώρα πια όλους. Ό,τι έχουν γράψει και έχουν πει είναι όλα καταγεγραμμένα. Εντάξει, αυτό το θέμα με τον οπλισμό, επειδή κάθε χώρα, ξέρετε, έχει την ιστορία της, η οποία δημιουργεί κάποια θέματα, δεν λέω ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το μοντέλο που παρουσιάσε όπως στην Ελβετία, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα... Είπα τι γίνεται εκεί, εγώ δεν είπα. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει να βρείτε ένα τρόπο επικοινωνίας όλες τις καταδρομές που ασχολείστε με αυτό το χώρο και ο καθένας από ό,τι έχω καταλάβει φτιάξει μια ένωση ή μια κοινότητα και είσαστε σε μια αντιπαλότητα. Νομίζω ότι εσείς πρώτα πρέπει να ενωθείτε. Εμείς δεν είμαστε σε αντιπαλότητα όλα αυτά τα χρόνια με κανέναν. Ναι. Όταν βγαίνει όμως ένα άτυπο όργανο μέσω του ίντερνετ και δεν μας ενημερώνει, δεν μας υπολογίζει, δεν μας σέβεται ως αναγνωρισμένο σύνδεσμο που τόσα χρόνια έχουμε προσφέρει όσα κανείς άλλος στις έκτακτες ανάγκες, υπάρχει ένα παράπονο. Τι είστε εσείς. Εντάξει, μήπως ήρθε η ώρα να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, να τα ξεπεράσετε. Μα είπα ότι μέσα από αυτό το κακό αποτέλεσμα θα πρέπει να βγει το καλό, το αναπτυξιακό υπέρ. Γιατί στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι που μας παρακολουθούν. Σας στέλνει λοιπόν ένας φίλος ένα μήνυμα που λέει: πήγε στον κύριο Ταματάκη, παρακαλώ. Ήταν καταδρομέας αλεξιπλωτιστής, είναι 26 ετών, υπηρέτησε στην πρώτη ΜΑΛ. Ειδικότητα καταστροφέας, απολύθηκα πέρσι, λέει ο άνθρωπος, και μου είπαν ότι δεν πρόκειται να μας ξαναφωνάξουν ούτε για αίμα ούτε για τίποτα. Θλίβομαι. Αυτό το μήνυμα που δίνουν από μέσα στα νέα τα παιδιά είναι μήνυμα ελπίδας, είναι μήνυμα μαχητικό, είναι πατριωτικό ή είναι διαβρωτικό? Τον καταλαβαίνετε τον κίνδυνο? Ποια είναι η φωνή, ναι, του αγανακτισμένου καταδρομέα? Και απολύθηκε μόλις τώρα. Ο γιος μου ήταν ανθυπολοχαγός έφεδρος στη Δευτέρα Μοίρα Αλεξιδοτιστών, εκπαιδευτής, και με ειρωνεύεται. Μου λέει: είμαι 12 χρόνια απολυμμένος, κομάντο, αλεξιδοτιστής, και με ξέχασαν. Άλλοι είναι 20 χρόνια, κύριε Καρβουνόπουλε. Εάν συμβεί κάτι, κύριε Κόντο, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Θα πάνε ανεκπαίδευτοι αυτοί οι άνθρωποι να αυτοθυσιαστούν. Αντί να είναι νικητές, θα είμαστε θύματα πολέμου και ηττημένοι, ταπεινωμένοι.
Εδώ θέλουμε βοήθεια από όλους τους στρατιωτικούς συντάκτες, από όλους τους βουλευτές, τους πατριώτες, να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα και όχι να την κάψουμε την Ελλάδα. Τώρα υπάρχει και η άλλη πλευρά, ένα άλλο ερώτημα. Έχετε άτομα στις Χρυσής Αυγής στις τάξεις σας? Λογικό ακούγεται στις μέρες να υπάρχουν τέτοια ερωτήματα, έτσι. Ποιος μπορεί να το προσυπογράψει, ποιος μπορεί να το αντιμετωπίσει όταν είναι μια λαϊκή οργή? Εμείς δεν ζητάμε πολιτικά φρονήματα. Εμείς δώσαμε έναν όρκο. Η πολιτική στο δικό σας το χώρο έχει εισβάλει ή την κρατάτε? Όλα αυτά... ή ακόμα χειρότερα υπάρχει ένα μέρος της πολιτικής και όχι άλλο? Όλα αυτά τα χρόνια καταξιωθήκαμε γιατί δεν μας κόλλησαν τα μπέλα πολιτικού. Εμείς, κύριε Καρβουνόπουλε, θέλουμε να πιστεύουμε και θέλουμε να χτίσουμε την εθνοφρουρά των Ελλήνων πάνω από τα κόμματα. Η πολιτική, το βλέπετε, ότι έχει εκπέσει στη συνείδηση του λαού. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κάποιες εθνικές δυνάμεις για να κρατήσουν το έθνος ζωντανό. Και αυτός είναι ο ρόλος του ενεργού πολίτη ο πλήτη. Δεν θα καταστήσουν την πολιτική όμως, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό σημείο. Καμία σχέση με την πολιτική. Γι' αυτό δεν αναμειγνυόμεθα με την πολιτική. Ναι. Στις συμπληγάδες με και στις πολιτικές αντιπαλότητες, αν μπει μέσα στον εθελοντισμό, θα διαλυθούμε. Ο καθένας έχει τα πολιτικά πιστεύω του. Να σου πω κάτι. Το τι ψηφίζουμε ο καθένας είναι κατά συνείδηση άλλη με τα συμφέροντά τους ή όπως η δημοκρατία το κρίνει. Ένα σύνδεσμος, αυτό που έχει να διαφυλάξει τα μέλη του, είναι να μην μπούμε στις πολιτικές αντιπαλότητες. Πιστεύετε ότι αυτές οι εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, βοηθάνε σε αυτήν την κατεύθυνση? Και σας ρωτάει ένας φίλος. Ποιες συγκεντρώσεις? Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση που απαγορεύτηκε να γίνει στο Σύνταγμα. Και τώρα ποια τη σημασία έχει? Έχει νόημα να πάνε οι έφεδροι? Πρώτα τους καλούσαν, κύριε Καρβουνόπουλε. Ναι. Πρώτα τους καλούσαν. Ρωτάει να... κάποιος πάντως αν θα πάτε την Κυριακή στο Σύνταγμα για διαμαρτυρία. Ακούστε. Όταν καλείς μέσω του διαδικτύου εφέδρους ενεργούς πολίτες, πατριωτάρες καταδρομής, έλα ένστολος, για να μείνουμε εκεί μέχρι να αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία, είναι μια ένστολη διαμαρτυρία. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ έχει απαγορεύσει τις ένστολες διαμαρτυρίες. Δηλαδή θα αρχίσουμε να είμαστε σε κόντρα με το σύστημα? Ποιος αξιοδότησε ποιον? Ίσως θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλα τα μέλη σας, τα οποία εντάξει, ως Έλληνες πολίτες είναι λογικό κάποιοι να είναι αγανακτισμένοι περισσότερο ίσως από ό,τι πρέπει με την κατάσταση. Οι ένοπλες δυνάμεις ως θεσμός έχουν πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή στην ελληνική κοινωνία. Βεβαίως. Και αυτό έχει καταγραφεί και είναι υψηλότερη. Αλλά έχουν αποδοχή ως μια δύναμη εγγύησης η οποία δεν εμπλέκεται στην πολιτική. Υπάρχει ως θεσμός. Γι' αυτό απολαμβάνει ναι. αυτής της εκτίμησης. Και οι έφεδροι όλα αυτά τα χρόνια απολαμβάνουμε τις εκτίμησεις. Γιατί δεν εμπλακήκαμε με την πολιτική. Δεν πήραμε μέρος υπέρ του ενός κόμματος ή υπέρ του άλλου. Αυτά είναι πολιτικά θέματα. Και η πικρία η δική μας ήταν αυτή. Γιατί να μπουν αυτή την ώρα οι απόστρατοι καπέλο στην εφεδρεία, αφού και ο νόμος το απαγορεύει και 6 ενώσεις αποστράτων υπάρχουν και πολιτικό κόμμα υπάρχει αποστράτων? Τι θέλουν από την εφεδρεία? Γιατί την εμπλέκουν? Και να πω κάτι άλλο. Όλο αυτό το αποτέλεσμα, κύριε Καρβουνόπουλε, έκανε καλό στην Ελλάδα? Έκανε καλό στις ένοπλες δυνάμεις? Ένας προπονητής όταν ξεκινάει μια ομάδα και στο πρώτο μάτς φάει 10 γκολ, τι κάνει? Πάντως, εγώ θα λέω ότι εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η ουσία του θέματος και η ουσία είναι η εκπαίδευση των εφέδρων. Άλλα δύο ερωτήματα. Η ανύπαρκτη. Η ανύπαρκτη. Αυτό θα σας πω τώρα. Σας ρωτάνε δύο ακόμη φίλοι ότι με την εκπαίδευση των εφέδρων των ειδικών δυνάμεων σε σχολεία για τους αξιωματικούς, τι γίνεται? Θα μας καλέσουν σε καμία άξιση? Γιατί 8 χρόνια έχουμε που απολυθήκαμε και μας ξέχασαν. Και ένας δεύτερος λέει: ζήτησα, ο ίδιος ζήτησε, επανεκπαίδευση για Κύπρο ΕΛΔΙΚ μετά από 5 χρόνια απολύσεως και μου αρνήθηκαν. Τα έχετε μεταφέρει πουθενά αυτά τα θέματα? Τι λέτε να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια? Τι λέτε να κάνουμε? Κλειστές πόρτες αδιαφορίας αντιμετωπίζουμε. Και η μαύρη τρύπα των ενόπλων δυνάμεων φωνάζει. Σήμερα το βράδυ θα πρέπει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να κάνει ενέργειες.
Ναι. Είναι άξιος, είναι πετυχημένος. Τον είχαμε δήμαρχο Αθηναίων. Είναι επίτιμο μέλος μας. Μας έχει δει, μας ξέρει. Στις έκτακτες ανάγκες έχουμε σώσει όλα τα δάση. Το ξέρετε ότι στη Μεγάλη Φωτιά, έξω από την ΑΣΔΕΝ, πήγαμε και στην κυριολεξία, σώσαμε την ΑΣΔΕΝ από τις φωτιές και 500 μέτρα από το στρατόπεδο της ΑΣΔΕΝ, τι ανακαλύψαμε κύριε Καρβουνόπουλε, τα έχουν γράψει και τα ξέρετε. Γιάφκα με Καλάσνικοφ, με το ΚΑΡΕΦ, με σιγαστήρες, πυροκροτητές, συσκευασμένα τηλέφωνα. Τηλέφωνα, έτοιμες γιάφκες. Τι σημαίνει ο κίνδυνος, οι λύκοι παραμονεύουν, είναι γύρω-γύρω, δίπλα. Να σας πω κάτι άλλο. Πέρσι πιάσανε στη Λούτσα 4.000 όπλα. Διάφορα. Τα περισσότερα ήταν Καλάσνικοφ, αλλά υπήρχαν και Αμερικάνικα, Αλβανών. 4.000 όπλα. Ξέρετε τι εξοπλισμό μπορούν να κάνουν. 250 ομάδες των τεσσάρων, και αν μια ομάδα των τεσσάρων κάναμε 4 μήνες για να την εξουδετερώσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ασύμμετρη απειλή. Πού είναι... εγώ νομίζω, θα σας πω την άποψή μου, αν και περισσότερο ενδιαφέρον δικές άποψες βεβαίως, όχι δικές μου. Νομίζω ότι όλα αυτά η Ελλάδα μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Βεβαίως, αρκεί να θέλει. Αρκεί να θέλει, ακριβώς. Έχει τους μηχανισμούς, έχει αστυνομία, η οποία μπορεί να τα αντιμετωπίσει σοβαρά. Η εφεδρεία πραγματικά πρέπει να λειτουργήσει όπως περιγράφεται για τους εξωτερικούς κινδύνους. Και εκεί νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε. Αυτό το σενάριο του εσωτερικού κινδύνου παρατηρώ ότι επιχείρησαν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν για τη δημιουργία πολιτοφυλακών. Βέβαια, όταν δεν υπάρχει κράτος. Πήγαν να γίνουν, δεν τους βγήκε βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν την προσπάθεια, να στήσουν επιχειρήσεις. Business. Τι άποψη έχετε για αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, όταν δεν λειτουργούν οι θεσμοί, όταν τα αρμόδια υπουργεία δεν ενδιαφέρονται καθόλου, θα φυτρώσουν οι δυνάμεις, οι περίεργες, οι πονηρές και ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε πάλι προβλήματα. Γι' αυτό είπα απόψε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, άξιος διπλωμάτης, πετυχημένος πολιτικός, θα πρέπει να συγκαλέσει συμβούλιο και να το λύσει αύριο το πρωί αυτό το θέμα. Αναβάθμιση της εφεδρείας εδώ και τώρα. Αναβάθμιση του θεσμού του εφέδρου. Να σας πω κάτι άλλο. Συμπτωματικό. Στο site του ΓΕΣ υπάρχει μια ανακοίνωση και έχουν νέα διακριτικά για τους εφέδρους ανθιπολογαγούς. Τους έχουν κολλήσει δίπλα το δοκιμόσιμο. Προσέξτε. Υποβαθμίζουν το θεσμό του εφέδρου αξιωματικού, του πολίτη οπλίτη. Και έχουν βάλει τον ανθιπασπιστή πάνω από τον έφεδρο ανθιπολογαγό. Τυχαίο? Όχι, λέτε. Κατήργησαν τον βαθμό του εφέδρου λοχείου. Τυχαίο? Από πότε έχει αρχίσει αυτή η υποβάθμιση? Τα τελευταία χρόνια. Τελευταία δεκαετία, ας πούμε. 7 ετία, 5 ετία. Και πριν λειτουργούσε το σύστημα? Ναι. Είχαμε επιστρατευτικές ασκήσεις, είχαμε έλλειψη παραπώνων εφέδρων. Τώρα, αν ζητήσω από τους εφέδρους να σου στείλουν μηνύματα, πόσο καιρό έχουν να μετεκπαιδευτούν? Στέλνουμε συνέχεια. Κομάντο, στέλνετε ειδήσεις εδώ πέρα. Πήρε στο... Στέλνουμε συνέχεια και τα χρόνια ανεβαίνουν. Ο προηγούμενος είχε πει ότι 8 χρόνια έχω να εκπαιδευτώ. Τώρα ο άλλος του απαντάει ότι τι 8 χρόνια, έχω 13. Αυτό, πήρε κομμάτος τώρα στον alert. Πόσα χρόνια έχετε να εκπαιδευτείτε? Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να πάρει μπροστά η εφεδρεία? Πάρα πολύ εύκολο. Έφτιαξα 2 αερομεταφερόμενα τάγματα δασοκομάντος σε 15 μέρες. 2 αερομεταφερόμενα τάγματα σε 15 μέρες. Τόσο εύκολο. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι θα επαναλάβω ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε με μια συμφωνία όλων όσων ασχολούνται με το χώρο της εφεδρείας, ώστε να εμφανιστείτε με ένα αραγές μέτωπο στην πολιτική ηγεσία. Να αναβαθμιστεί η Διεύθυνση Εφέδρων του Υπουργείου. Εντάξει, μπορεί όμως η Διεύθυνση Εφέδρων να διατάξει το κλείσιμο? Υπάρχουν πόσοι σύλλογοι και ενώσεις? Ανεξέλεκτο πλέον. Ανεξέλεκτο πλέον.
μπορούν αυτά να κλείσουν με μια διαταγή της Διεύθυνσης Εφετέρων, δεν νομίζω. Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Το θέμα δεν είναι να τα κλείσουμε, να τα αξιοποιήσουμε. Στα 19 χρόνια ανεβήκαμε τώρα που δεν έχει κληθεί. 19 χρόνια δεν έχει κληθεί. Ναι. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Ναι. Λοιπόν, νομίζω με τις απαγορεύσεις δεν πρόκειται να βγει. Μα δεν είπαμε με τις απαγορεύσεις. Είπα να ανοίξουν τα στρατόπεδα, να παίξει τον ενεργό ρόλο το Υπουργείο και το ΓΕΣ, γιατί η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό δεν ενδιαφέρεται για την εφεδρεία. Ναι. Να φτιάξουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Να φτιάξουμε ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις. Εύχομαι να τα καταφέρετε. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Θα τα ξαναπούμε γιατί το θέμα δεν θα κλείσει. Δέσμευση ότι εσείς οι στρατιωτικοί συντάκτες θα κινήσετε τη Βουλή των Ελλήνων, την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Δεν έχουμε τόσο δύναμη, κύριε Κοντό. Νομίζετε. Παίζουμε ένα ρόλο, αλλά νομίζετε, είναι υπερεκτιμημένος. Το Βήμα έβαλε την προηγούμενη Κυριακή μια ανακοίνωση και την ίδια ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε ΕΔΕ για τις ειδικές δυνάμεις. Ναι. Άρα έχετε δύναμη όταν θέλετε. Και, ή όταν θέλουν οι πολιτικοί. Να το πάρουμε και από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε σε επαφή. Περιμένουμε και κείμενά σας από το ΖΕΔ για να βοηθήσετε και εσείς προς την κατεύθυνση που λέτε ότι πρέπει να κινηθούμε. Αυτά από μας για σήμερα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στη Μία. Πώς πήγε, παλιά.